Αγαπητοί φίλοι και φίλες συμπατριώτες, χαιρετίζω την απόψινή μας συγκέντρωση. Μαζί μας βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ελευράς, ο Δήμαρχος Κυπαρισίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Μερκούρης και κ. Τσίγκανος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπασδάνης Δημήτριος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Μπακούρης και μέλη του κλιμακίου των γιατρών του Νοσοκομείου Κυπαρισίας και από την Αθήνα, που είχαν συμμετάσχει στο εθελοντικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής, ο κ. Παπάς Ασημάκης, η κ. Σοφία Κουμουνδούρου και η κ. Αλεξοπούλου Σταυρούλα. Τους καλωσορίζουμε όλους και τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους στο απόψινό μας πανηγύρι. Τέτοιες συναντήσεις σε αυτή την ευλογημένη γωνιά της γης, στη χώρα μας και ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι που στεκόμαστε, γεννάνε συναισθήματα, ξυπνάνε μνήμες, το κυριότερο όμως συσφίγγουν δεσμούς που τα χρόνια και οι δυσκολίες της ζωής χαλαρώνουν. Οι περισσότεροι από εμάς λείπουμε από το χωριό, είτε στη μεγάλη πόλη, είτε σε ξένες χώρες, αλλά μια μαγική πηξίδα, ένα κρυφό εσωτερικό κάλεσμα καρδιάς, μας φέρνει όλους στο σταυροδρόμι το απόψινό και ο σύλλογός μας αυτόν τον παλμό της καρδιάς μετουσιώνει σε φυσική παρουσία ενός εκάστου χωριστά και όλων μαζί σε μια αλυσίδα αγάπης, επικοινωνίας και γλεδιού. Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που περνάει η πατρίδα μας, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, δεν θα καθυστερήσω πολύ, 5 λεπτά, θεωρώ ότι είναι μια αναφορά επιβεβλημένη για όλους μας, για μνήμες που πρέπει να θυμηθούμε ή να γνωρίσουμε οι νεότεροι και που έχουν ξεχαστεί. Ξεχωριστός ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα. Όταν οι θηριωδίες των Ναζί προσπάθησαν να μας εξαφανίσουν, αποκόπτοντάς μας από τις ρίζες μας με τον πλέον απάνθρωπο σαδισμό. Αλλά αυτό δεν το κατάφεραν, όπως επί 3.000 χρόνια δεν το κατάφεραν αιώνιοι εχθροί παρόμοιοι με αυτούς βάρβαροι. Έτσι και τότε, το αίμα των αδικοχαμένων αγαπημένων μας προσώπων πότισε και οφόρησε, βλάστησε, άνθησε και γέννησε από τη στάχτη εμάς για να συνεχίσουμε την πορεία της αθάνατης φυλής μας. Όπως λοιπόν καταφέραμε να μην αποκοπούμε εμείς από τις ρίζες μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, έτσι δυστυχώς και οι Γερμανοί δεν αποκόπηκαν από τις δικές τους, αυτές των Ούνων και των Βαρβάρων. Συνεχίζουν τώρα με έναν άλλο τρόπο αυτόν του οικονομικού πολέμου, την προσπάθεια του αφελληνισμού, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, εφαρμόζοντας το δόγμα του Γερμανοεβραίου Κίσιγκερ, τους Έλληνες για να τους διαλύσεις πρέπει να τους χτυπήσεις τη γλώσσα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα. Και εμείς όρθιοι, έχοντας δεχθεί διαχρονικά δόλια και ύπουλα πάμπολα χτυπήματα, στη διαστρέβλωση της γλώσσας, την παραχάραξη της ιστορίας και τον εκμαυλισμό των εθήμων, μαζί με την αφαίρεση της ελληνικής παιδείας από τα σχολιά μας, κρατάμε ζωντανά τα ήθη και τα έθιμά μας, όχι μόνο στο μικρό γεωγραφικά ελλαδικό χώρο, αλλά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη όπου υπάρχουν Έλληνες. Άλλωστε, ο σκοπός του συλλόγου μας εξηγεί πως θα τα κρατήσουμε και θα τα ξαναζωντανεύουμε κάθε φορά που θα χρειαστεί. Ο σύλλογός μας στοχεύει τη σύσφιξη των διαπροσωπικών σχέσεων των κατοίκων του αετού, της ευρύτερης περιοχής και των φίλων και συγγενών της Διασποράς. Παράλληλα και κύρια όμως, αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη για όλους μας περίοδο στοχεύει στην καλλιέργεια μιας πνευματικής ανάτασης και ενός κινήματος αλληλεγγύης και αδελφοσύνης που πρώτοι οι Έλληνες υιοθετήσαμε και διδάξαμε στην ανθρωπότητα και που είναι αρκετά χρόνια θαμμένο, αλλά παρόν σε λανθάνουσα κατάσταση κάτω από τις υλικές απολαύσεις μιας ψεύτικης τριφυλής ζωής. Όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής και μεγάλος μύστης Κωστής Παλαμάς, η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη. Μα τώρα ήρθε η ώρα της επαναγέννησης του ελληνικού πνεύματος. Ήρθε η ώρα της αφύπνισης των Ελλήνων μέσα από την ανάγκη που δημιουργείται λόγω της κατάρρευσης της τριφυλής αλλά ψεύτικης υλικής ζωής που έντεχνα και μεθοδευμένα μας παρασύρανε, αποκόβοντάς μας από τις ηθικές αξίες και αρχές που διδάσκει το αθάνατο ελληνικό πνεύμα.
Φαίνεται όμως ότι αυτός είναι ο ρόλος της φυλής μας για άλλη μια φορά. Διαχρονικά, ενάντια στους εκάστοτε βαρβάρους, στο παραένα να πρέπει να ομονοούμε, να ορθώνουμε το ανάστημά μας και να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας. Μέσα από το ελληνικό πνεύμα, την αλληλεγγύη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, την ανθρωπιά, να μπορούμε να διδάσκουμε τον πλανήτη και να ξαναγεννιόμαστε. Εξάλλου, αυτό έγινε και πρόσφατα στο Μεσαίωνα, όταν η αναγέννηση δεν ήταν τίποτα άλλο παρά το ότι ξαναβρήκε η Ευρώπη τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό θα γίνει και σήμερα. Για να γίνει όμως πράξη, θα πρέπει πρώτα εμείς να συνειδητοποιήσουμε, να γυρίσουμε, να ξαναγνωρίσουμε ή να θυμηθούμε τα κείμενα των αρχαίων προγόνων. Ο μύθος του Σπηλαίου, του Πλάτωνα, που μας περιγράφει στην πολιτεία, είναι ο μύθος, είναι διαχρονικά η διαφορά μεταξύ της παιδείας και της απαιδευσίας. Εάν το Σπήλαιο του Πλάτωνας, που μας μιλάει για τους δεσμότες, που ήταν μέσα δεμένοι χειροπόδαρα από τον αυχένα και από τα πόδια, τα χέρια όμως ήταν ελεύθερα και μπορούσαν αν ήθελαν οι άνθρωποι να λυθούν, πλην όμως ήταν βολεμένοι. Σήμερα αποκτά μια δραματική ένταση. Σήμερα αναπαριστά την ανθρώπινη τραγωδία του 21ου αιώνα. Γιατί το Σπήλαιο αναπαράγει τη ζωή ενός ψεύτικου καθρέφτη, από τον οποίο απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο το πραγματικό φως του ουρανού και χάνεται στην άβυσσο της εφησυχασμένης ευημερίας των ολίγων και της τραγικής αθλειότητας των πολλών. Ο σύγχρονος άνθρωπος, βυθισμένος στον αιώνα της τεχνολογικής προόδου, ελισμόνησε τον αρχικό του προορισμό και τον λόγο υπάρξεώς του στον πλανήτη. Εμαγεύθη από τον κόσμο του Σπηλαίου, της ψεύτικης εικόνας, της φανταστικής φυγής από την πραγματικότητα. Αληθινή εικόνα Σπηλαίου του Πλάτωνα, ο κινηματόγραφος, η τηλεόραση και το ίντερνετ. Η ισχύ της μυθοπλασίας του Πλάτωνος εκπλήσει με τη διαχρονικότητά του και διαπερνά το νου του σύγχρονου σκεπτόμενου ανθρώπου. Κρούει με δύναμη τον κόδωνα του κινδύνου σε εκείνους που επιθυμούν να αφυπνιστούν και να εξέλθουν του διπλού Σπηλαίου. Της άνευ ιδανικών οραμάτων και προτύπων καθημερινής ζωής αφενός και της εικόνας που μας εξουσιάζει μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, αποχαυνοτικών παραπλανητικών και νοσηρών φαντασιώσεων. Αλλά σήμερα είναι γιορτή. Με συγχωρείτε για τη μακρηγόρησα, αλλά θεωρώ επιβεβλημένο τέτοιες ώρες συγκέντρωσης. Ναι. Είναι λίγες και πρέπει να αφυπνιστούμε οι Έλληνες. Οφείλουμε σε μας, τα παιδιά μας, την κοινωνία, στη φυλή, στο έθνος μας, σε όλη την ανθρωπότητα, να ξαναθυμηθούμε ότι μέσα από την ενότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη θα βρούμε το δρόμο να διώξουμε αυτή τη λέλαπα που πάει να καταπνίξει πρώτα εμάς και μετά την ανθρωπότητα. Θα κλείσω με δύο στίχους από ένα άλλο έργο του Πλάτωνα, πάλι το Συμπέραστο, Συμπόσιο. Δεν συμφέρει στους άρχοντες φρονήματα μεγάλα να δημιουργούνται στους αρχόμενους, ούτε φιλίες ισχυρές και κοινωνίες. Και αν αυτό μας το λέει πριν 25 αιώνες ο Πλάτωνας, καταλαβαίνετε πόσο διαχρονικό είναι σήμερα. Εάν αποκτήσουμε και δημιουργήσουμε φιλίες ισχυρές και κοινωνίες, κάτι που επιδιώκει ο σύλλογός μας και που είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε αν θέλουμε, αυτόματα θα δώσουμε το αντίδοτο σε αυτή την ολιγαρχία που πάει να αφανίσει τον ελληνισμό. Δεν θα σας κουράσω άλλο, να διορθώσω μόνο ότι μαζί μας βρίσκεται και ο Αντώνης Λόντος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και να ζητήσω συγγνώμη. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου θα διατεθούν μπλουζάκια που έχουν τη φίρμα του Αετού με 5 ευρώ το ένα, καθώς και λαχιοφόρος που θα έχουν οι τρεις λαχνοί 5 ευρώ, και το δώρο του Συλλόγου είναι ένα air condition για τις ημέρες τις δύσκολες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πνευματική ανάταση. Καλή διασκέδαση. Να καλέσω στο βήμα για ένα χαιρετισμό τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αλευρά, και αμέσως μετά τον δήμαρχο, τον κύριο Κόλια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, αγαπητοί συμπατριώτες.
Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, όχι επειδή είναι ο χώρος καταγωγής μου, αλλά σε ένα χωριό μαρτυρικό που δίδαξε ιστορία και πραγματικά είναι μαρτυρικό χωριό που αγωνιζόμαστε όλοι να δικαιωθεί για όλα αυτά που έχει κάνει. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο Βοτικό Σύλλογο του ΑΙΤΟΥ, μακροχρόνια για την προσφορά του και τις δραστηριότητες που έχει δημιουργήσει στον ΑΙΤΟΥ και στη Λίτσα την Πρόεδρο και στην Δωροθέα και στον Απολέον και στους προηγούμενους, γιατί πραγματικά οι σύλλογοι έχουν προσφέρει πολλά στις τοπικές κοινωνίες. Σε μια εποχή κρίσης, ο ρόλος τους είναι ακόμα περισσότερο επιβεβλημένος και μπορούν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες στους κατοίκους. Για τις δύσκολες εποχές δοκιμαζόμαστε όλοι και η σύπνοια, η ενότητα και η αλληλεγγύη είναι το ζητούμενο για να ξεπεράσουμε την κρίση. Και επειδή η κρίση δεν περνιέται με ευχές, εμείς στα Περιφερειακά Πελοποννήσου θεωρούμε την κρίση σαν ευκαιρία για να απαγιώσουμε την Πελοπόννησο. Για να γίνει αυτό χρειάζεται όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα και σε αυτό το τρίτυχο βαδίζουμε. Και κυρίως επειδή πιστεύουμε ότι η χώρα μας και η Πελοπόννησος και η Μεσσηνία θα βγει από την κρίση αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που είναι ο πρωτογενής τομέα και ο τριτογενής ο τουρισμός, κάνουμε τις αντίστοιχες υποδομές όσον αφορά το οδικό δίκτυο και τις συνδυασμένες μεταφορές, αλλά και κάνουμε και έργα υποδομής για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Και επειδή δεν μου αρέσει να κάνω υποσχέσεις, όμως επειδή είναι άμεσα επίκαιρο και στις 13 του μηνός την άλλη Τρίτη δημοπρατείται ο δρόμος Αϊτού Μάρτη, είναι ένα παράδειγμα ότι εμείς σκεφτόμαστε και έργα που μπορούν να τα κάνουν δήμοι. Η περιφέρεια δεν χωρίζει έργα δήμου και περιφέρειας, αλλά θέλουμε να κάνουμε έργα για τους κατοίκους της περιοχής. Να είστε καλά, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Καλή διασκέδαση. Και χρόνια πολλά για την ημέρα. Έχει γίνει παράδοση η Δημοτική Αρχή του Δήμου Τριφυλίας να δηλώνει παρούσα σε αυτές εδώ τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος του ΑΕΤΟΥ. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με την κυρία Ρέμπελου, την κυρία Δωροθέα, που την ευχαριστώ για την συνεργασία που μέχρι τώρα, και πιστεύω ότι έχει βάλει το λιθαράκι της ώστε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Ακούσαμε μια πάρα πολύ μεστή ομιλία από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Λιμπεροπούλου. Εγώ την κυρία Λιμπεροπούλου την είχα γνωρίσει να διαδηλώνει στους δρόμους για το δίκαιο του εργάτη, για το δίκαιο των εργαζομένων. Σήμερα την κατάλαβα να διαδηλώνει για το δίκαιο του τόπου, για το δίκαιο της φυλής, για το δίκαιο του ελληνισμού. Και αυτό το δίκαιο του ελληνισμού, αυτό το μεγάλο όχι στην αλωτρίωση που η κυρία Λιμπεροπούλου υπενήχθηκε, δίνουν απάντηση τα καθημερινά μας γλέντια, δίνουν απάντηση τα έθιμά μας, δίνουν απάντηση τα πανηγύρια μας, δίνουν απάντηση τα δημοτικά μας τραγούδια και η δημοτική μας χορή. Αυτή είναι η ουσιαστική αντίσταση, είτε στα λόγια που είπε ο κ. Κίζιγκερ, είτε στα λόγια ή στα έργα που άλλοι απεργάζονται για τον τόπο μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε αυτή την ομαλή συνεργασία και βέβαια θα είμαστε μαζί στους δρόμους της αντίστασης προς την εξαρχείωση, κυρίως της συνείδησής μας και στο στέγνωμα της καρδιάς μας. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα ξεφαντώσουμε. Όσο αφορά για το τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο, για τον δρόμο Αϊτού Μάλτη, εγώ δεν ξεχωρίζω ποια αρχή τα υλοποιεί. Σημασία έχει ότι η αυτοδιοίκηση, είτε του πρώτου είτε του δεύτερου βαθμού, πρέπει να πάμε χέρι-χέρι για να ανοίξουμε αυτούς τους δρόμους. Δεν οικειοποιείται κανείς τίποτα. Χρήματα του ελληνικού λαού διαχειριζόμαστε, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχειριζόμαστε και είναι προς τιμήν όλων όσων συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ όμως θέλω να κάνω και μια αυτοκριτική. Στην πρώτη μας συνάντηση εδώ είχαμε φτιάξει ένα όραμα για αυτό τον τόπο και για αυτό το ιστορικό κτίριο. Οι καταστάσεις όπως ήρθανε με αναγκάζουν σήμερα να πω ότι δεν το καταφέραμε αυτό το όραμα που είχαμε σχεδιάσει. Ας ελπίσουμε ότι βελτιούμενοι οι καιροί θα μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε έτσι ώστε τούτος ο χώρος να πάρει πάλι την έγκλη τη ζωή που του ανήκει και που του αξίζει. Καλή διασκέδαση. Θα τα πούμε στο χορό και στο τραγούδι. Χρόνια πολλά.
Εγώς δεν θέλει να συμμετέχει με τον πρόεδρο του ΑΕΤΟ. Αυτό λέω. Τους έχεις κάνει κάτι? Τίποτα. Δεν τους κάνεις τώρα. Μα πρέπει να τα κάνεις για να συνέλθουν.